Καλησπέρα. Συνεχίζονται οι ενέργειες με τον νέο coach. Πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι με την ΑΕΚ, θέλω να μου πεις λίγο πού πιστεύεις ότι κρίθηκε σήμερα το παιχνίδι και το τι προβλέπεις συνέχεια. Αρχικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρη για τη μαχητικότητά του. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, δεν ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Το πρώτο μήχρονο μας ήταν λίγο νοθρό από πλευράς άμυνας. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο νομίζω το βρήκαμε και άρχισε σιγά σιγά να αυξάνει τη διαφορά και να πάρουμε την νίκη αρκετά εύκολα λόγω κυρίως της επίθεσής μας. Η φιλοσοφία του κ. Ζαραβένα με του νέου προπονητή, τι διαφορές μπορείς να διακρίνεις και το πού πιστεύεις ότι αυτές οι διαφορές έχουν λειτουργήσει ευεργετικά για την ομάδα? Η βασική διαφορά που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ο καινούριος coach συνέχεια μας μιλάει για την άμυνα, τονίζει ότι θέλει να παίξουμε καλή άμυνα και μετά στην επίθεση θα βρούμε λύσεις. Αυτή είναι η κυρία διαφορά. Τώρα αυτό νομίζω βοηθά την ομάδα, γιατί κυρίως στις άμυνες κρίνουν τα παιχνίδια και εν τέλει τα πρωταθλήματα και νομίζω θα μας βγει σε καλό. 18 Μαρτίου έρχεται ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο θα κρίνει την πρωτιά. Και η πρωτιά, όπως ξέρεις και εσύ ο ίδιος, ότι ίσως κρίνει για τον τίτλο. Το σχολείο σου και το τι περιμένεις από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Δουλεύουμε με τον καινούριο coach εδώ και ένα μήνα πάρα πολύ σκληρά, συγκεκριμένα για αυτό το παιχνίδι. Τώρα έχουμε άλλη μια εβδομάδα σκληρής δουλειάς και θα τα δώσουμε όλα για την νίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.